12 Πρωθυπουργός Υγείας. Στην Τρικωματική. Κύριο Νικουρέτζο και ραδιοτήριο τον κύριο Σαλμά. Πρωθυπουργός Σαμαράς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι απότομα, αλλά είναι το μόνο κανονικό ερώτημα που μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά έχει πολλές φορές κατηγορηθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Εσείς βεβαίως είχατε πάει εκεί μέσω Δημάρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν μια καλή κυβέρνηση η κυβέρνηση Σαμαρά. Ήταν μια κακή κυβέρνηση η κυβέρνηση Σαμαρά. Και εσείς ως τι είστε στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ως μια μεταγραφή από τα αριστερά ή από τα δεξιά? Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, αλλά θα πάω λίγο πίσω. Εμείς γεννηθήκαμε πριν από τη Χούντα. Εντάξει, και βέβαια εγώ είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια οικογένεια η οποία είχε καταγωγές αγροτικές. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, καλός επαγγελματίας, αγαπητός στον κόσμο, δοσμένος και εκλεγμένος με την αριστερά. Γιατί ήταν καλός επαγγελματίας κυρίως και είχε αυτή την κοινωνική διάσταση, δηλαδή ενδιαφέροντα για τον αδύνατο. Ήρθε η Χούντα και όλοι οι νέοι, αλίμονο, εμείς τότε είμαστε μαθητές, αλλά και μετά την αποχουντοποίηση, είμαστε μέσα σε ένα συνδικαλιστικό χώρο στο Πανεπιστήμιο. Τότε στο Πανεπιστήμιο ήταν οι μόνοι, ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι υποστηρίξαμε το νομοσχέδιο Δοξιάδη. Το οποίο νομοσχέδιο Δοξιάδη ήταν μια πρόταση της δεξιάς, την οποία όμως πρόταση δεξιάς δεν την υποστήριξε η δεξιά. Δεν την υποστήριξε ο προοδευτικός χώρος. Εμείς όμως την υποστηρίξαμε γιατί θεωρούσαμε ότι είναι μια παρέμβαση για το χώρο της υγείας η οποία είναι καθοριστική για τον κόσμο, για τον αδύνατο. Σύμφωνοι. Στη συνέχεια, επειδή ακριβώς θέλουμε να είμαστε καλοί στη δουλειά μας, ασχοληθήκαμε με τη δουλειά μας και προσπαθήσαμε να γίνουμε καλοί επιστήμονες. Και καλοί επιστήμονες με συγκυρίες πάρα πολύ μεγάλες που ήρθε κόσμος από την Αμερική και όχι κόσμος, συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένα στα Γιάννενα, επειδή είμαστε μια περιφέρεια, δεν ήμασταν στην Αθήνα. Είχαμε την τύχη να έρθει ένας λαμπρός επιστήμονας, ο Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, ο οποίος μετέφερε την Αμερική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσα σε θαλάμους 10 ατόμων, που πηδούσαμε τα κρεβάτια για να πάμε τον καρδιογράφο εκεί που έπρεπε να πάμε τον καρδιογράφο. Δηλαδή συνθήκες, τραγικές συνθήκες. Και όμως εκεί μάθαμε να είμαστε καλοί επιστήμονες και όχι μόνο να κάνουμε καλά το γιατρό, αλλά να ερευνούμε κιόλας, να ζητάμε το γιατί. Αυτή η αναδρομή, κυρία Σκοπούλη, αποσκοπεί στο ακριβώς, να φτάσουμε ακριβώς στα χρόνια της δικής σας συμμετοχής στην κυβέρνηση και την αντίληψη του μνημονίου, έτσι. Και την αντίληψη της αριστεράς ότι όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν κρατάμε το μαγαζάκι μας για να το κρατήσουμε το μαγαζάκι μας, αλλά συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε και λύνουμε προβλήματα. Και σαφώς, με αυτό το πνεύμα κι εγώ, θεωρώ ότι συνέβαλα και θεωρούσα ότι εφόσον έχουμε φτάσει στο αμήν, θα έχουμε όλοι κάποιες κοινούς στόχους. Να νοικοκυρέψουμε ορισμένα πράγματα. Τους είχατε τελικά, γιατί το ερώτημα το πρώτο ήταν καλή, μέτρια, κακή η κυβέρνηση Σαμαρά. Μετανιώσατε που υπήρξατε μέλος της? Θα το επαναλαμβάνατε σήμερα? Ξέρετε, μπήκατε όταν σε αυτή τη διαδικασία. Σαφώς, πρέπει σήμερα να μας το εξηγήσετε. Σαφώς. Λοιπόν, μπήκαμε και μείναμε μόνο ένα χρόνο, όπως είδατε. Διότι οι στόχοι σας ήταν άλλοι από αυτούς που είχε η κυβέρνηση Σαμαρά? Οι στόχοι μου σαφώς ήταν άλλοι από αυτούς που είχε η κυβέρνηση Σαμαρά. Οι οποίοι στόχοι πολλές φορές συνέπιπταν με τα μέτρα και με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πιο ευρωπαϊστή από ότι την φεουδαρχική αντίληψη της δεξιάς, η οποία
Και σε αυτές τις άσχημες, τις τραγικές συνθήκες του 12 και του 13 προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τους ημέτερους, να μην λύσουν πρόβλημα, να μην προχωρήσουν. Εκείνη την πολιτική της κυβέρνησης, κυρία Σκοπούλη, είχε γίνει πολλή συζήτηση τότε. Και νομίζω ότι ήσασταν και σε μία σύγκρουση με το Υπουργείο σας και με, με τον αναπληρωτή και με τον Υπουργό. Σαφώς και ήμουν σε σύγκρουση, διότι όταν λέμε, είναι σαν να είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε μια λάσπη, να είναι αυτό λασπωμένο και να προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα πράγματα και αντί να το βάλουμε, να το πλύνουμε, κάνουμε ένα έτσι και θεωρούμε ότι αυτό καθαρίζεται. Δεν καθαρίζεται έτσι. Δεν καθαρίζεται έτσι. Δεν υπήρχε η θέληση. Σαφώς δεν υπήρχε η θέληση. Υπήρχαν άλλες σκέψεις. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα. Δεν είπε ποτέ η Τρόικα. Δεν θα υποστηρίξω την Τρόικα, αλλά όταν είσαι κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν λες την αλήθεια. Η Τρόικα έβαλε ορισμένες πρότεινε ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Για να περάσει η δραστική ουσία, δηλαδή για να γράφεται το φάρμακο από το γιατρό με τη δραστική ουσία, για τα γενώσιμα, λέτε τώρα. Έγινε μάχη. Τι σημαίνει δραστική ουσία? Αντί να γράφει ο γιατρός το σκεύασμα, τη μάρκα, και που αυτό ενέχει μία σχέση του γιατρού με συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες, είναι σωστό, πρότεινε η Τρόικα να γράφει ο γιατρός την ουσία του φαρμάκου και όποιο είναι φτηνότερο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα το δώσει το κράτος, θα το παρέχει το κράτος. Έγινε μάχη γι' αυτό. Μάχη. Και δεν πέρασε και ουσιαστικά. Και δηλαδή πέρασε πολύ αργότερα. Εκείνα τα χρόνια η Τρόικα έκοψε. Δεν πέρασε. Μισό λεπτό. Γιατί είναι, δεν πέρασε επειδή δεν ήθελαν οι υπουργοί να περάσει. Ναι, έλεγε ο υπουργός. Δεν θέλω να πω. Εμείς έχουμε ένα καλύτερο τρόπο για να κερδίσουμε τα χρήματα αυτά. Και βέβαια προστατεύονταν είτε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, είτε η διεθνής φαρμακοβιομηχανία, είτε συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Προστατεύονταν συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες, κυρία Σκοπούλη? Γιατί εν εξελίξει έρευνα υπάρχει για μια φαρμακοβιομηχανία, κυρία Σκοπούλη. Να σας πω κάτι. Πρώτον, δεν ήμουν υπεύθυνη του φαρμάκου. Και ξέρετε, και ακόμη μέσα στο Υπουργείο να είσαι, δεν μπορείς να ξέρεις. Πολλό μάλλον άμα είσαι απ' έξω να ξέρεις τι γίνεται. Δεν ήμουν υπεύθυνη για το φάρμακο, παρόλο κάποιες εισηγήσεις είχαμε κάνει όσον αφορά τα σκευάσματα, για να μην θεωρούνται τα καινούργια σκευάσματα σαν καινούργια φάρμακα και όχι σαν η ίδια δραστική ουσία, ώστε να είναι με μικρότερη τιμή, δεν πέρασαν. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να σας πω, αλλά η ανοχή, φανερή ανοχή, απέναντι σε, παραδείγματος χάρη, μέχρι τότε ήταν το Μουρουνέλαιο, το έδινε ο ΕΟΠΗ. Κυρία Σκοπούλη, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί ποτέ δεν ήσασταν υπεύθυνοι για το φάρμακο, ήσασταν όμως υπεύθυνοι για το κελπνό. Σαφώς. Το κελπνό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή που απασχολεί. Βλέπουμε, βγαίνουν πορίσματα, το έχουμε μπροστά μας. Ήσασταν υπεύθυνοι. Καταθέσατε, νομίζω, πότε, το 17 και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση και λέτε ότι αν αποδειχθεί νομικά σκάνδαλος ο κελπνό, εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη? Αφού κι εσείς έχετε στοιχεία να καταθέσετε, εσείς δεν ήταν υπό την εποπτεία σας, γιατί προκαταλαμβάνετε ότι δεν θα προκύψει κάτι? Θα σας πω αμέσως. Το κελπνό είναι ένα εργαλείο, όφιλε να είναι ένα εργαλείο του κράτους πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αυτός ο οργανισμός, όπως όλοι οι αντίστοιχοι οργανισμοί στα κράτη, εποπτεύει την νοσηρότητα στο πληθυσμό και προτείνει μέτρα για την πρόληψη της νοσηρότητας και για την για επίγουσες καταστάσεις, για να μην εξαπλωθεί. Το κελπνό δεν έκανε τίποτα από αυτά. Προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να το χρησιμοποιήσω σαν τέτοιο εργαλείο, είδα ότι είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Λόγω κατασκευής, έτσι χτίστηκε, γιατί δεν κάποιος σας έβαζε εμπόδια, ήταν έτσι η διαδικασία που δεν μπορούσε να γίνει κάτι? Έτσι χτίστηκε διαχρονικά, μάλιστα. Διότι επειδή ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, από όργανο για την επιτήρηση έγινε όργανο στα χέρια μιας ομάδας πολιτικών
και συμφερόντων. Όργανο για ποιο πράγμα, κυρία Σκουπούλη? Για το όργανο, να σας πω. Για τον διορισμό με κομματικά κριτήρια. Δηλαδή βόλευαν τους συνεταιρούς. Αναποτελεσματικό. Μάλιστα. Αυτά τα έχω πει αναλυτικά μέσα στη Βουλή επί 4 ώρες. Mm-hmm. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Επιβλέπουσα και ζητούσα στοιχεία και μου έλεγαν ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος οργανισμός να έχει 800 άτομα, ενώ το αντίστοιχος οργανισμός της Γαλλίας να έχει κάτω από 400? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος οργανισμός να έχει διορισμένους σε κέντρα αποκατάστασης, σε αγροτικά, σε κέντρα υγείας, ολόκληρα κέντρα υγείας περιστερίου? Αυτό είναι το ένα πράγμα. Ψυχολόγους στα πανεπιστήμια. 7 άτομα στην Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. Τι σας λέει αυτό? Αλλά αυτά όλα... Άρα εσείς είχατε στοιχεία να παραθέσετε. Γιατί τα έχω παραθέσει. Ωραία. Τότε γιατί θεωρείτε ότι αποκλείεται να βγει νόημα από αυτή την ιστορία? Γιατί όλα αυτά γίνονταν με την βούλα την νομοθετική. Νομότυπα λέτε. Νομότυπα και νομιμοφανή. Σύμφωνη. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εγώ θέλω να σας πω... Άρα εσείς διαχωρίζετε τη θέση σας. Θεωρείτε ότι είναι σκάνδαλο, αλλά στην πραγματικότητα διαχωρίζετε τη θέση σας από αυτούς που μιλάνε για σκάνδαλο που θα αποκαλυφθεί. Ο στόχος μου είναι να αποκαλυφθεί, αλίμονο. Αλλά... Η πεποίθησή της δεν είναι. Αλλά μακάρι δηλαδή ο στόχος μου είναι να βγουν όλα... να είναι διαφανή τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Είχατε καταθέσει πριν την ανακάλυψη της αποθήκης που είχε χτιστεί στο Κυρπνό ή μετά? Πριν είχατε καταθέσει? Πολύ 17 είχε καταθέσει. Γιατί βρήκαμε και μια αποθήκη, βρέθηκε και μια αποθήκη χτισμένη εκεί πέρα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες αποθήκες χτισμένες κάπου στο Κυρπνό? Αλήθεια σας λέω. Τώρα συγγνώμη για την ερώτηση. Συγγνώμη για την ερώτηση. Είναι σατυρική η ερώτηση αυτή τη στιγμή. Να σας πω. Δεν μπορώ. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Είναι τόση διαπλοκή που δεν φαντάζεστε, το έχω ξαναπεί, αξίζει τον κόπο να γίνει στο Υπουργείο Υγείας και σε όλα τα παρακλάδια του μελέτη και διδακτορική διατριβή για το πώς αυτός ο κόσμος... Τι διατριβή, εδώ για εισαγγελικές έρευνες μιλάμε. Εφευρίσκει τέτοιες μεθόδους για να καλύψει και να θεωρεί νομιμοφανή αυτά που κάνει. Κυρία Σκοπούλη, από εκεί και πέρα όμως να σας πω κι εγώ κάτι λίγο. Εγώ να σας πω, παιδί, ήρθα εδώ για να πω γιατί εγώ θέλω να υποστηρίξω σήμερα την αριστερά. Μπράβο. Στην Ευρωβουλή. Αυτό ήταν η ερώτηση. Και αυτό είναι το ερώτημα. Και θέλω να κάνω ένα πιο πολιτικό ερώτημα. Γιατί πολλές φορές ακούμε τώρα και που πλησιάζουμε και στις πρώτες κάλπες, ευρωκάλπες και αυτοδιοικητικές, και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ψηφίσετε μεταξύ Τσίπρα, Μητσοτάκη. Θα ψηφίσετε το δικό μου σχέδιο ή της Νέας Δημοκρατίας που επίσης έχει σχέδιο άλλου τύπου. Και να γίνεται μια διάκριση και μια πόλωση στη βάση της διαφορετικής ιδεολογίας και προσέγγισης. Εσείς υπηρετήσατε ένα σχήμα διαφορετικό σε μια εποχή, οπότε η πόλωση επίσης ήταν πολύ μεγάλη το 2012, μνημόνια, αντιμνημόνια. Και άρα θέλω να ρωτήσω ειλικρινά, αυτή τη διάκριση ιδεολογίας και προσέγγισης, προσωπικά, η Σκοπούλη, την ασπάζετε? Να σας πω. Σας είπα ήδη την πρακτική, ότι όταν ένα νομοσχέδιο από όπου προέρχεται είναι υπέρ του κόσμου, είναι καλώς ερχόμενο και το υπερασπιζόμαστε. Τώρα βρισκόμαστε σε μία άλλη φάση, σε μία φάση στην οποία η αριστερά, ξέρετε, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ποτέ στην εξουσία. Και ήταν συνυφασμένη η αντίληψη στον κόσμο με μια αντίσταση. Η αντίσταση σε κάτι το οποίο έρχεται. Για πρώτη φορά αυτά τα 4 χρόνια η αριστερά δεν είναι αντίσταση. Όπου χρειάζεται είναι αντίσταση, σαφώς, αλλά είναι θέση. Υπήρχε είναι μια τζούρα πρόταση ανανεωτικής αριστεράς πάντως, έτσι, για την περίοδο την οποία συζητάμε, της συγκυβέρνησης, της τρικομματικής. Ακριβώς, αυτό ήταν η πρώτη σφήνα, η οποία δεν, δηλαδή ήταν σημαντική η συμμετοχή εκεί μέσα, διότι δεν γνωρίζεις πώς δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός αν είσαι απ' έξω. Νομίζεις ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν όμως μπαίνεις μέσα,
Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Σε πρώτη φάση θα κάνεις μια καθάριση. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Έτσι, όχι, θα λέγα εγώ, είναι. Κυρία Σκοπούλη, ότι αν εδώ συζητάμε για, για το πρώτο διάστημα διακυβέρνησης της αριστεράς, μαζί βέβαια με τους ανεξάρτητους Έλληνες, και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ήταν λίγο, μπήκε και μια διαδικασία συμβιβασμού, διότι αυτό το κομμάτι της αντίστασης, όπως το περιγράφεται, που είναι συνυφασμένο με την αριστερά, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει στην Ευρώπη των μνημονίων, των θεσμών της Τρόικας. Ακριβώς. Και του στενού κορσέ. Ακριβώς όμως. Δεν παρατάς όμως τα όπλα. Δεν θα αφήσεις το καράβι να πνιγεί ή θα πεις πήγαινε εσύ άλλε καπετάνιε διότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό με το μικρότερο κόστος γιατί είμαι ήδη, δηλαδή εγώ τώρα διορθώνω πράγματα τα οποία άλλοι κατάφεραν να με φτάσουν μέχρι εδώ. Και συνεχίζω και όταν έχω τις δυνατότητες προτείνω αυτό που πραγματικά είναι η αριστερά. Και όχι μόνο η αριστερά. Η αριστερά η οποία σήμερα είναι, δεν είναι μόνο κοινωνική δικαιοσύνη κτλ. Η αριστερά μαζί με την οικολογία και με τον σοσιαλισμό μπαίνει σε πολύ πιο πολύπλοκα προβλήματα. Αν μου επιτρέπετε όμως, κυρία Σκοπούλη, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διεύρυνση δεν είναι μόνο η αριστερά προς το κέντρο, έχει κρατήσει και κάποια στοιχεία και κάποια στελέχη μέσα της, οι οποίοι είναι άνθρωποι και πολιτικοί που έρχονται από την πλευρά της δεξιάς, λαϊκή δεξιά. Από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εδώ δηλαδή έχει ανοίξει βεντάλια. Αυτά είναι... Θεωρείτε ότι αυτό είναι... είναι σκόπιμο για να μπορέσει να προχωρήσει. Θεωρείτε ότι μπορεί πραγματικά με πυρήνα την αριστερά να εγκολπώσει και όλες τις διαφορετικές τάσεις. Αυτά είναι πολιτικές μεθοδολογίες, τις οποίες εγώ να σας πω την αλήθεια, ναι, από την επιστημονική μου, γιατί από εκεί αυτό θέλω να σας πω, πώς ένας επιστήμονας θεωρεί ότι η αριστερά και η οικολογία βοηθάει τον κόσμο. Αυτά είναι τακτικές, τις οποίες εγώ να σας πω την αλήθεια δεν έχω ούτε εμπειρία, ούτε θα ήθελα να τις κρίνω ή να τις κριτικάρω. Αλλά ο κόσμος είναι ενιαίος. Και ο περισσότερος κόσμος που ψηφίζει δεξιά, ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι προσπαθεί να βρει μια λύση ατομική. Η οποία ατομική λύση, αν δούμε συνολικά το τι γίνεται, δεν είναι πρόσκαιρη εντελώς. Αν δεν δούμε σφαιρικά τα πράγματα, σήμερα θέλουμε υγεία για όλους. Το θέλουμε υγεία για όλους ή δεν το θέλουμε? Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο... είναι... Τι σημαίνει όμως υγεία για όλους? Τι σημαίνει υγεία για όλους? Υγεία για όλους σημαίνει ότι και για τους λίγους και για τους πολλούς, γιατί και αν δεν έχουν υγεία οι λίγοι, δεν θα έχουν και πολλή υγεία. Δεύτερον, αλλά παρόλα αυτά τα στοιχεία μας λένε ότι όσοι είναι μικρότερου οικονομικού... Κύριε Σκοπούλη. Μικρότερης οικονομικής κατάστασης, χαμηλότερης οικονομικής κατάστασης, έχουν χειρότερη υγεία. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε σημαντικά προβλήματα, τα οποία μπορούμε και να λύσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι την Ευρωκάλπη, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κυρία Σκοπούλη, γιατί έχουμε σε κρεμότητα και ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει κι εσείς σαν δημοσιογράφοι να συμβάλλετε στο να πει ο καθένας αυτά τα οποία, και όχι να κρίνει, ξέρω, τι πολιτική έκανε και τι αυτά. Θέλω να σας πω αυτό. Το κάνει και αυτό, κύριε Σκοπούλη, μην μας αδικείτε, κύριε Σκοπούλη. Δεν σας αδικώ. Έχουμε όλη μνήμη χρυσόψαρου, μην το θεωρήσουμε αυτό κάτι. Και υποχρέωση όμως. Όχι, δεν λέω για υποχρέωση. Θέλω να σας πω ότι αν θεωρούμε ότι η ατομική λύση στην υγεία είναι το παν, είναι λάθος. Αν αυτή η προσπάθεια για ατομική λύση δεν συνδυάζεται με προβλήματα τα οποία δεν δημιουργούμε στο περιβάλλον, πρέπει να συνδυάζεται. Και αυτό
η άλλη πλευρά δυστυχώς δεν το υπολογίζει καθόλου. Προβλήματα στην έρευνα, παραδείγματος χάρη. Έρευνα, φάρμακα, καινούργια φάρμακα. Ναι, καινούργια φάρμακα, αλλά πρέπει κάποτε να έχουμε και ένα budget, να έχουμε ένα ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, από το έθνος μας, για έρευνα το οποίο αποφασίζεται από τους ίδιους τους επιστήμονες για την δημόσια υγεία, για την πρόληψη. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με την Νατάλια. Ο Φάνης, ο Παπαθανασίου.